Λοιπόν, ό,τι και να πούμε, η νύχτα είναι δύσκολη. Ο ΠΑΟΚ έχει αποκλειστεί από τη συνέχεια του Champions League. Θα παίξει στα play-off του Europa League. Η νύχτα είναι δύσκολη κυρίως γιατί ο ΠΑΟΚ την έκανε δύσκολη και την έκανε δύσκολη ο ΠΑΟΚ με ποιον τρόπο, με το γεγονός ότι δεν μπόρεσε ποτέ να διαχειριστεί τις αδυναμίες που έχει στην άμυνά του. Έχει φάει 4 γκολ, εγώ δεν θυμάμαι ομάδα να έχει πετύχει τόσο εύκολα 4 γκολ μέσα στην Τούμπα. Έχει φάει γκολ με κάθε πιθανό τρόπο που υπάρχει. Δεν υπάρχει περίπτωση άλλη ομάδα δηλαδή να βάλει γκολ με τόσους πιθανούς τρόπους. Έχουμε φάει γκολ από στημένη φάση, έχουμε φάει γκολ από πλάγιο, έχουμε φάει γκολ από κόντρα, έχουμε φάει γκολ από κόντρα του χέρι τερματοφύλακα. Έχουμε τελειώσαμε την περίπτωση. Τώρα για τα επόμενα χρόνια δεν πρόκειται να ξαναφάμε τέτοια γκολ. Ήταν όλα σήμερα μαζεμένο. Βέβαια, στο ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο τύχη. Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα κατά 80% δίκαιο. Και τι σημαίνει δίκαιο? Σήμερα είχα η Μάλμε, μάλλον ήταν καλύτερη ομάδα, αλλά καλύτερη ομάδα όχι ποιοτικά. Ήταν πιο οργανωμένη, ήξερε τι θέλει να παίξει, είχε περισσότερα τρεξίματα. Και ο λόγος είναι ότι είναι μια ομάδα που είναι πιο έτοιμη από τον ΠΑΟΚ. Είναι μια ομάδα που είναι πιο έτοιμη από τον ΠΑΟΚ για τον απλό λόγο ότι το πρωτάθλημά τους παίζει. Εντάξει, και είναι πρώτη αυτή τη στιγμή στην Σουηδία. Στα δικά μας, τώρα φτάνει με τους άλλους, καλή επιτυχία κτλ. Στα δικά μας, ταπεινή μου άποψη, ότι και εννοείται μπορεί οποιοδήποτε να διαφωνήσει, να συμφωνήσει, είναι πως το παιχνίδι έχει χαθεί από τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Και εξηγώ γιατί. Οι αλλαγές που έχει κάνει δεν έχει πάρει καμία απολύτως βοήθεια από κανέναν. Έχει βάλει δηλαδή το Μουρκ που τον κάνει αλλαγή στην αλλαγή, εγκληματικό για έναν προπονητή. Έχει βάλει τον Τσουνταλή με τον Τζάλοφ που ακόμα θέλουν χρόνο τα παιδιά, ειδικά ο Τσάλοφ. Έπαιξε ο Τσουνταλή με τον Τσάλοφ, ένας Τσάλοφ ο οποίος αλλού βρισκόταν, αλλού πατούσε, δεν είχε καλές επαφές με την μπάλα και ο λόγος είναι ότι ακόμα δεν έχει μάθει τον τρόπο παιχνιδιού για τους συμπαίκτες του. Ο Τσουνταλή είχε μια φάση εκεί με τον γυριστό του Σκορπιού που είπαν εκεί στο συνδρομητικό, αλλά λίγα πράγματα που είναι κάτι λογικό. Και γιατί είναι λογικό? Γιατί σε τέτοια μάτς κυρίως πρέπει να έχεις ομοιογένεια. Και κάνοντας τις αλλαγές, ο ΠΑΟΚ δεν είχε ομοιογένεια. Δεν μπορώ να καταλάβω σε καμία περίπτωση την χρησιμοποίηση του Βιερίνια στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Αν πει, θα τον έβαζε μπακ, αν τον έβαζε μπακ θα ήταν χειρότερα. Δεν μπορώ να καταλάβω γενικά αν έχεις τον Τσουνταλή και να πρέπει να βάλεις τον Βιερίνια. Γιατί? Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Γιατί να βάλεις τον Βιερίνια? Τακτικά δεν μπορεί να καλύψει χώρους, δεν κάνει δεράνι. Ποιοτικά θέλεις τα ποιοτικά αγγίγματα του Βιερίνια, αλλά μέχρι ποιο σημείο? Εγώ δεν τα είδα. Δεν υπήρξε δηλαδή μια πάσα που να πεις γι' αυτό τον θέλω τον Βιερίνια ή ένα σουτούντες πόδο εκτός αγώνα. Έχει μια πολύ καλή, κάνει και το φάουλ που έρχεται στο φάριση. Έχει μια καλή φάση στο τέλος εκεί που εκτελεί το φάουλ, αλλά αποκρύωται με το φύλακας της Μάλμε. Γενικά μέχρι ήταν όλο λάθος. Εντάξει, όλο το δεύτερο μήκρονο ήταν λάθος και είναι εγκληματικό ο Ρασβάν Λουτσέσκου, προπονητικά εγκληματικό, να τραβάς μια ομάδα χωρίς ρυθμό και χωρίς τα απαραίτητα αποθέματα ενέργειας πίσω από την μπάλα από το 60. Γιατί όλοι το ξέρουν ότι όταν τα κυνηγάς την μπάλα, καταναλώνεις πιο πολύ ενέργεια. Να κλείσεις χώρους, να μαρκάρεις, να ντουμπλάρεις, να πάρεις τις παλιές. Καταναλώνεις πιο πολύ ενέργεια. Είναι εγκληματικό η ομάδα του ΠΑΟΚ να κλείνεται πίσω από το 60 και ενώ ξέρεις ότι με ένα γκολ μπορείς να πας στην παράταση και να υπάρχει ψυχρολουσία. Επίσης κομβική είναι η φάση του Μουρκ που δεν μπορεί να κάνει γκολ εκεί στο τετ-α-τετ. Για κάποιο λόγο δεν κοντρολάρει, δεν γυρνάει, δηλαδή σουτάρει χωρίς να έχει δει πού είναι το τέρμα και πού είναι ο τερματοφύλακας, ενώ έχει άπλετο χρόνο. Όλα αυτά που έχουν συντελέσει, φτάσαμε στο σημείο Χ, το οποίο είναι ο ΠΑΟΚ για άλλη μια χρονιά να μην παίξει στην κορυφαία διασωληνική οργάνωση, διοργάνωση μάλλον, συγγνώμη. Θα πάει να παίξει ομίλους κατά πάσα πιθανότητα Europa League ή στο Group Stage, εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν θεωρώ ότι καμία από τις δύο ομάδες, κατά πάσα πιθανότητα Σάμρο, θα είναι τρομερό εμπόδιο. Βέβαια, μέσα σε όλα αυτά πρέπει να συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι έχουμε έναν center for που έχει έρθει αρχές Αυγούστου και όχι στην προετοιμασία αριομάδα. Δεν έχει κάνει προετοιμασία με center for κανονικό παρά με το Σωμάτα και τον Μπράντον. Και το γεγονός ότι μέχρι να μπει ο Καμαρά σιγά 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 και σταθερά, ο ΠΑΟΚ έπαιζε με 2,5 χαφ. Τον Οσντόεφ, τον Σβάμπ και το μισό Καμαρά που σήμερα είδαμε ένα καλό Καμαρά. Είδαμε ένα Καμαρά, ένα τρίτο πραγματικά χαφ. Με 3 χαφ και με 1,5 center for δεν πα πουθενά. Το θέμα με η ΤΕ για μένα έχει τραβήξει πάρα πολύ
με ευθύνη Λουτσέσκου, ο οποίος έχει επιμείνει εκεί και δεν δίνει το πράσινο φως να προχωρήσουν οι άλλες επιλογές που υπάρχουν στο τραπέζι. Οπότε όλα αυτά συντέλεσαν στο γεγονός ο ΠΑΟΚ να φύγει ιτημένος από το γήπεδο της Τούμπας με 3-4 και να κοιτάει την επόμενη μέρα, έστω με μισοάδιο, μισογεμάτο ποτήρι. Το Σάββατο υπάρχει μάτς, ξεκινάει το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να αδειάσει, πρέπει σε να πεισμώσει και να μπει αποφασισμένος να διατηρήσει τα σκύπτρα του, και ό,τι έχουμε για Ευρώπη θα τα δούμε. Αυτά τα λίγα.